Είναι και σήμερα στο αρχικό σχήμα παρά τα 90 λεπτά του με την εθνική ομάδα της χώρας. Η Ομόνια επιμένει με Διάκο. Πάσα έξω από την περιοχή για τον Κούσουλο. Ποτεάκ αφήνει έξυπνα Μαυρίας. Η πρώτη ευκαιρία σώζει ο Λόρια. Γιώρτη Γκόμεθ. Εκτελεί απευθείας. Καλοχτυπημένο λίγο πάνω από τα δοκάρια του Λόρια. Δεύτερη φορά που απειλεί Ομόνια μέσα σε ένα λεπτό. Λάθος που γίνεται από τον Κούσουλο. Η ανόρθωση επανέρχεται με Μανιά. Push power, προσποιείται. Δυο φορές έχει τώρα ευκαιρία. Κάνει το σούτι. Μπάλα χτυπά στα πόδια του Λούφνερ. Και πάει corner. Απαντάει η ανόρθωση. Παρέμβαση από τον Γκόμεθ. Η Ομόνια πάει να βγει μπροστά τώρα. Με τον Τιάκο. Με τη μία η παλιά στην περιοχή. Σε ναι, μπερδεύεται. Αλλά ο Σίτεφελτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Αυτόν γκολ. Στο 15ο λεπτό δίνει προβάδισμα στην Ομόνια. Ο Σενέ δεν μπόρεσε, ο Σίτεφελτ που ήταν εκεί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λόρια για ένα ακόμη παιχνίδι ανόρθωσης Ομόνιας, Ομόνιας ανόρθωσης. Η Ομόνια πετυχαίνει γκολ, η ανόρθωση δέχεται γκολ αν θέλετε με αυτόν γκολ. Από τον Γιώρτη Γκόμεθ σαφώς ξεκίνησε φάση, εδώ η πάσα από τον Διάκο, ο Σενέ δεν βρίσκει την μπάλα εκεί όπως θα έπρεπε. Δείτε εδώ ξανά, μπερδεύεται, α όχι, από τον Σενέ πάει μπάλα. Ναι, από τον Σενέ, δικό μου το λάθος, όπως έπεφτε ο παίκτης και ήταν το πόδι στην πρώτη έτσι θέαση της φάσης μπροστά. Πάσα για τον Παπουλή, υπάρχει ανοιχτός χώρος ο Παπουλής, καλύπτει αρκετό, έχει επιλογές τον Τιάκο και τον Σενέ, ξανά ο Σενέ ψηλά το σημειάκι. Ξαναβλέπουμε ενώ η ενόρθωση προσπαθεί να βγει μπροστά. Η στιγμή της μεταβίβασης είναι πιο μπροστά ο Σενέ. Σωστή υπόδειξη από τον βοηθό. Η ενόρθωση που θέλει να επανέλθει ξανά με ο Κριασβίλη. Θα χάσει ο Μαρκάσα, κερδίσει το σούτ. Ο Φαπιάνο διώχνει. Εκτελέστηκε. Πάει πίσω η μπάλα, ο Κουτς Πάουερ κερδίζει ξανά στην περιοχή, δεν μπορεί ο Βιρκότσο εκεί, θα πέσει, νομίζω ότι θα το ξαναδούμε, αλλά ξαναβλέπουμε εδώ ο Βιρκότσο, δεν υπάρχει κάτι, δείτε, μόνος του γυρίζει, δεν βρίσκει τον τρόπο και πέφτει εκεί. Πάνω βγάλει την Ομόνια στην αντεπίδεση, η Παπουλής ο Ποτεάκ είναι απέναντι και περιμένει, αλλά δεν του δίνει σωστά την μπάλα μπροστά ο Παπουλής, χάθηκε χρόνος, αλλά ο Σενέ δοκίμασε ξανά, μπήκε και ο Παπουλής στη φάση, αλλά ο Λόρια έδιωξε. Να δούμε τι μπορεί να φέρει στην περιοχή της Ομόνιας. Κεφαλιά από το Μανιά έγινε, αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη, γιατί είναι ψηλά το σημειάκι από τον πρώτο βοηθό. Ξαναδούμε εδώ. Είναι πιο μπροστά. Ναι, είναι ο παίκτης. Είχαμε μαρκαρίσματα εδώ. Κρατάει κατοχή, παλιά στην περιοχή, κεφαλιά, έπεσε ο Χουσ Πάουερ, κόρνερ είναι η φάση. Ξαναδούμε εδώ από την μεταβίβαση του Κριασβίλη. Χουσ Πάουερ κάνει την κίνηση, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Γκαλίτσιος τώρα του δίνει συνέχεια. Για Ταουσβίλη με τη μία κεφαλιά. Πέναλτι σφυρίζει ο Δήρος Χριστοδούλου στο πέσιμο του Καλτσά στην περιοχή. Το να ξαναδούμε εδώ από την παλιά του Νταουσβίλη. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Με πλάτη πίσω ο παίκτης. Εδώ ίσως ανεβαίνουν ο Λάγκ με τον Καλτσά. Βάζει το χέρι σίγουρα ο Λάγκ. Φαίνεται να βάζει το χέρι πίσω στην πλάτη του αντίπαλου. Και έχει η ευκαιρία η ανόρθωση. Την πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα. Τελευταίο λεπτό. Χωρίς να υπολογίζουμε καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, Κριασβίλη απέναντι στο Φαπιάνο. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 ισοφαρίζει η ανόρθωση στο 45ο λεπτό. Για ένα ακόμη παιχνίδι από το σημείο του πέναλτι ο Κριασβίλη σκοράρει. Ξέρω διαμαρτύρονται παίκτες της Ομόνιας. Για ένα ακόμη παιχνίδι λοιπόν από το σημείο του πέναλτι ο Κριασβίλη σκοράρει. Α, μπήκε παίκτης για την παρουσία παιχτών στην παίκτη της ανόρθωσης στην περιοχή. Φωνάζαν νομίζω οι παίκτες της Ομόνιας.
συνέχεια στο παιχνίδι. Όπου να είναι θα σφυρίξει για τελευταία φορά ο Κύλος Χριστοδούλου. Για την ώρα η Ομόνια Μενγκόμεθ προσπαθεί, ο Λόρια από μακριά με δυσκολία σώζει και ο Γκαλίτσιος παραχωρεί πλάγιο. Η ανόρθωση έχει ευκαιρία να απειλήσει με ο Κριασβίλη που εκτελεί, μπάλα δεν περνάει από τους παίκτες της Ομόνιας που ήταν μπροστά. Κεφαλιά καλή από τον Μανιά, αλλά καλή και η αντίδραση σωστή από τον Φαπιάνο που ήταν τοποθετημένο σωστά. Που ψάχνει χώρο, η κόντρα τον ευνοεί, είναι στην περιοχή. Πάσα για τον Ντιάκο, πρώτη ευκαιρία χαμένη για την Ομόνια, είναι κόρνερ. Από τον Καλτσά, Μαρκάσα τώρα πάνω να βγει ανόρθωση στην αντεπίδεση. Έχει καλές προϋποθέσεις, ο Μανιάς βέβαια αναγκάζεται να πάει πλάγια. Τώρα επιχειρεί χαμηλά, Μαρκάσα, η παρέμβαση από τον Φαπιάνο και κόρνερ. Συμπλήρωσαν πλέον και οι δύο προπονητές από δύο κινήσεις. Η Ομόνια μπροστά με Μποτιάκ, πάσα για τον Σενέ, η παρέμβαση από τον Νταουσβίλη διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Δεύτερο γκολ και όσο χρόνος πλησιάζει στο η συμπλήρωση του 90 λεπτού, είναι λογικό ότι όποιος σκοράρει, αν σκοράρει, είναι κοντά στη νίκη. Μανιάς, πάσα για Μαρκάσα, το βγάζει ο Φαπιάνο, σώζει την Ομόνια, πολύ μεγάλη φάση, η μεγαλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από αρκετή ώρα ζωντάνεψε ξανά τον Τερπή. Εκτέλεσε ο Κορέια, κεφαλιά από τον Σίντεφελ που μπόρεσε ανάμεσα σε πόσους εκεί αμυντικούς της Ομόνιας να πάρει καλύτερη τοποθέτηση, να ανέβει και να κάνει την κεφαλιά. Με τον Κορέια να εκτελεί στην περιοχή, κεφαλιά έξω, πολύ μεγάλη φάση στην κεφαλιά του Γκαλίτσιου. Σφύριξε ο κύριος Χριστοδούλου, Μποτιάκ, πάσα στην περιοχή, η μπάλα πάει στο Λόρια. Ενώ κάνει και φάουλ εκεί ο Γιούρης. Η κρίση σημασία. Παίζουν γρήγορα τη ανόρθωση. Θέλοντας να βγουν, να προλάβουν τον χρόνο. Ο Ελουντού ευνοείται από την κόντρα. Περιμένει ο Χριστοφή. Ελουντού, Χριστοφή. Η μπάλα στα ύψη. Χάνεται μια τεράστια ευκαιρία. Δεν πιστεύουν εδώ οι φίλοι τη ανόρθωση. Λογικά ούτε και ο Χριστοφή αλλά και ο Τιμούρ και Τσπάγια.